Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο νέος Πρωθυπουργός επανέλαβε το γνωστό αστικό μύθο ότι έρχεται πλέον η ανάπτυξη για όλους. Δεν πρωτοτύπησε φυσικά. Πέρυσι ο κύριος Τσίπρας από το ίδιο βήμα έδωσε την ίδια κάλπικη υπόσχεση για ένα δίκαιο δρόμο ανάπτυξης που θα ωφελεί ταυτόχρονα τους θύτες και τα θύματα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Όμως ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί σήμερα, χάρη στη δουλειά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ 4,5 χρόνια τώρα, να κλιμακώσει την επίθεση του μεγάλου κεφαλαίου ενάντια στο λαό. Εμφανίζει την κυβερνητική πολιτική ως αυτονόητη, ως αναγκαία, για να μην χάσει η Ελλάδα το τρένο της ψηφιακής οικονομίας. Αξιοποιεί τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινήματος Αλλαγής, που συμφωνούν σε όλες τις βασικές κατευθύνσεις και διαμαρτύρονται μόνο για τον τρόπο διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης με την Κομισιόν και τη μη κοστολόγηση των μέτρων. Το ΚΚΕ επιμένει να θέτει το ερώτημα ποιος και πόσο μπορεί να κερδίσει από αυτή την ανάπτυξη. Τι σημαίνει για τους εργαζόμενους? Τα γεγονότα είναι τα ίδια πεισματάρικα. Καταρχάς, οι πανηγυρισμοί της Νέας Δημοκρατίας για την ανάπτυξη είναι τουλάχιστον υπερβολικοί. Ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2019 εκτιμάται ότι θα είναι μικρότερος από τις αρχικές κυβερνητικές προβλέψεις, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο οι διεθνείς συνθήκες να οδηγήσουν σε μείωση του ρυθμού ανάπτυξης σε σχέση και με το 2018. Κυρίως όμως η εστίαση στον ρυθμό ανάπτυξης παραγνωρίζει δύο δεδομένα. Πρώτα και κύρια, η επίπτωση της περιβόητης εξωστρέφειας. Μια εξωστρεφής οικονομία επηρεάζεται εντονότερα από μια διεθνή επιβράδυνση στην οικονομία, σε σχέση βέβαια με μια λιγότερο εξωστρεφή. Πέραν αυτού, οι τομείς του τουρισμού, της ναυτιλίας, που αποτελούν πλέον ακόμα σημαντικότερους στυλοβάτες της εγχώριας οικονομίας, είναι πολύ πιο ευαίσθητοι στις αλλαγές στη διεθνή οικονομία σε σχέση με άλλους τομείς, ακόμα και εξωτερικούς. Αν δε συνυπολογίσουμε τις τάσεις προστατευτισμού που σαρώνουν την παγκόσμια οικονομία, η μεγάλη αυτή ευαισθησία αναμένεται να αυξηθεί για την ελληνική οικονομία. Μια μικρή επιδείνωση της παγκόσμιας οικονομίας μπορεί να σημαίνει διπλάσια ή τριπλάσια εκδήλωσή της σε αυτούς τους τομείς. Και καθώς η ελληνική οικονομία είναι πλέον πολύ πιο ανοιχτή σε αυτούς τους τομείς, γιατί αυξήθηκε αυτό που λέμε ο βαθμός εξωστρέφειάς της τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία, μια επιδείνωση της παγκόσμιας οικονομίας μπορεί να ανακόψει ή ίσως και να ανατρέψει ακόμα και αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Ύστερα, οι ίδιοι οι ρυθμοί ανάπτυξης δεν συνιστούν κάποιο ρεκόρ για τον ελληνικό καπιταλισμό. Θυμίζουμε πως στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν το ΑΕΠ βρισκόταν στα ίδια επίπεδα περίπου, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ήταν περίπου διπλάσιος από ό,τι σήμερα. Θυμίζουμε πως η κρίση οδήγησε το ΑΕΠ στο 75% των επιπέδων προκρίσης. Ακόμα και η κάλυψη αυτού του κενού θέλει σχεδόν μια δεκαετία με ρυθμό ανάπτυξης 2%, χωρίς να μεσολαβήσει κάποια διακοπή ή οπωσδήποτε μια νέα κρίση. Δηλαδή, μιλάμε για όνειρα θερινής νυχτός. Φυσικά, εμείς είμαστε οι τελευταίοι
που θα τραβήξουμε το αυτί της ελληνικής κυβέρνησης για υστέρηση σε ρυθμούς ανάπτυξης. Άλλωστε, αυτό το κάνουν άλλοι. Οι πιέσεις του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζών, για νέες μεταρρυθμίσεις και για επιτάχυνση των ρυθμών, φωτογραφίζουν ακριβώς αυτή τη διαπίστωση. Η Νέα Δημοκρατία προβάλλει ότι η ανάπτυξη είναι προϋπόθεση για να κερδίσουμε όλοι. Θα δημιουργηθεί νέος πλούτος και αυτός μπορεί να μοιραστεί μετά, λέει. Για να δούμε λοιπόν, εάν είναι αλήθεια ότι αυτή η ανάπτυξη είναι για όλους. Ας σκεφτούμε μόνο την κατάσταση μέχρι σήμερα. Το 2009 η συνολική μισθή των εργαζομένων ήταν 85 δισεκατομμύρια ευρώ με το ΑΕΠ στα 239 δισεκατομμύρια ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 35% του ΑΕΠ. Το 2018 ήταν 23 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερο, μόλις 61,8 δις ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 33% του ΑΕΠ. Πριν την εκδήλωση της κρίσης, το 2008, ο μέσος μισθός των μισθωτών δηλωμένων στο ΙΚΑ ήταν 1.186 ευρώ, ενώ το 2016 ο μέσος μισθός διαμορφώθηκε στα 955 ευρώ, 16% χαμηλότερος. Και το ερώτημα που τίθεται είναι πότε θα επανέλθει ο μέσος εργατικός μισθός στα επίπεδα που είχε πριν την εκδήλωση της κρίσης. Πότε θα δρέψουν τους καρπούς της περιβόητης ανάπτυξης οι μισθωτοί, τα λαϊκά στρώματα που έχουν δει το βιωτικό τους επίπεδο να υποχωρεί στο 50% αν συνυπολογίσουμε την πτώση του μέσου μισθού, την αύξηση της ανεργίας, τη δραστική αύξηση της φορολογίας. Ξέρουμε ήδη την απάντηση. Δεν υπάρχει πρόθεση να επανέλθει ο μέσος μισθός στα προ-κρίσης επίπεδα. Και δεν υπάρχει γιατί οι ανάγκες της καπιταλιστικής παραγωγής απαιτούν φθηνή εργατική δύναμη, χαμηλότερους, όλο και χαμηλότερους μισθούς, απαιτούν τσάκισμα όλων των εργατικών δικαιωμάτων, γιατί αυτή είναι η προϋπόθεση της ανάπτυξής τους. Η καπιταλιστική ανάπτυξη πατάει πάνω στη σφαγή των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Και το οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας που ανακοινώθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη φωτογραφίζει ακριβώς αυτή την κατεύθυνση. Το παράδειγμα της φορολογίας είναι χαρακτηριστικό. Οι μεγάλοι όμιλοι καταβάλουν περίπου το 1/20 των κρατικών εσόδων, δηλαδή γύρω στο 5%. Το υπόλοιπο 95% καταβάλλεται από μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους και μικρές προσωπικές επιχειρήσεις. Και οι αναπτυξιακές φορολογικές πρωτοβουλίες της Νέας Δημοκρατίας έρχονται πρακτικά να εξαλείψουν ακόμα και αυτό το 5% της συνεισφοράς των ομίλων στον κρατικό προϋπολογισμό. Η μείωση του συντελεστή φορολογίας του κεφαλαίου κατά το 1/5 μεταφράζεται σε πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ μποναμά προς τις επιχειρήσεις. Ενώ η φορολόγηση των μερισμάτων υποδιπλασιάζεται από το 10 στο 5% σε μια κίνηση της κυβέρνησης να διευκολύνει τους μεγαλομετόχους των ομίλων να βγάλουν τα κέρδη τους με άμεση χρηματική μορφή. Όμως η τεράστια αυτή πρωτοφανή σκλοπή, η καθιέρωση της νόμιμης και πλήρους φορολογικής ασυδοσίας των μεγάλων ομίλων, τον κόλπο γκρόσο της επόμενης περίοδου, είναι οι λεγόμενες, θα τις έχετε ακούσει, τις είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, οι λεγόμενες υπεραποσβέσεις, για τις οποίες πριν τις εκλογές, αν θυμόμαστε, σφάχτηκαν κυριολεκτικά παλικάρια, αφού Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκαν σε ένα κρεσέντο διακηρύξεων για το ποιος τις έχει πιο μεγάλες, τις υπεραποσβέσεις. Πρέπει λίγο
να σταθούμε εδώ για να καταλάβει ο ελληνικός λαός αρχικά πόσο πολύ τον κοροϊδεύουν και στη συνέχεια να δούμε τι ακριβώς θα πληρώσει ο λαός. Ο ίδιος ο μηχανισμός των αποσβέσεων, δηλαδή ο υπολογισμός μιας δαπάνης με την οποία η επιχείρηση γλιτώνει φόρους λόγω επενδύσεων που κάνει, είναι από μόνος του τουλάχιστον προκλητικός. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Δίπλα όμως σε αυτόν έρχεται τώρα να προσθεθεί και η υπεραπόσβεση που με βάση τις εξαγγελίες θα φτάνει μέχρι και το 200%. Δηλαδή, μια ανώνυμη εταιρεία που θα επενδύσει 1 εκατομμύριο ευρώ, θα γλιτώσει φόρο για τζίρο 2 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή θα έχει περίπου 500.000 ευρώ επιδότηση. Το ελληνικό κράτος θα πληρώσει δηλαδή, για να το πούμε ακόμα πιο συγκεκριμένα και λιανά, περίπου το 50% αυτής της επένδυσης μόνο μέσα από τη φοροαπαλλαγή, ενώ αν συνυπολογίσουμε την πάγια τακτική της υπερτιμολόγησης μιας επένδυσης από τη μια, τον κυκαιώνα άλλων μορφών χρηματοδότησης αυτών των επενδύσεων, όπως είναι από το ΕΣΠΑ, από τα ΣΔΙΤ, το φθηνό χρήμα από τις τράπεζες, καταλαβαίνουμε γιατί πραγματικά οι εργοδοτικές οργανώσεις πανηγυρίζουν. Και τι μας ενδιαφέρει εμάς, μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος εργαζόμενος που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Μας ενδιαφέρει, του λέμε, και μας παραενδιαφέρει, γιατί η τεράστια αυτή μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων που έρχεται το επόμενο διάστημα θα δημιουργήσει μια τρύπα στα φορολογικά έσοδα. Και την τρύπα αυτή κάποιος πρέπει να την καλύψει, αφού οι δημοσιονομικοί στόχοι τους είναι δεδομένοι. Τις τεράστιες εκπτώσεις στους φόρους των ανωνύμων εταιριών θα τις πληρώσουν οι μισθωτοί, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, οι αγρότες, ο λαός γενικότερα. Θα τις πληρώσει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, με περικοπές δαπανών κοινωνικής πολιτικής, με περικοπές συντάξεων, με περισσότερους φόρους. Θα μας πει πάλι κανείς, ναι, αλλά η κυβέρνηση έχει ήδη εξαγγείλει μειώσεις και στη φορολογία των εργαζομένων. Καταρχάς λέμε ότι όπου ακούτε πολλά κεράσια, ας κρατήσετε καλύτερα, ας κρατήσουμε όλοι μικρό καλάθι. Ας περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα έρθει με το φορολογικό νομοσχέδιο, προτού να αρχίσουμε να υπολογίζουμε τι χάσαμε και τι κερδίσαμε. Όμως, ας κάνουμε μια αισιόδοξη εκτίμηση, όπως κάνουν οι κυβερνώντες, ότι θα υλοποιηθεί το σύνολο αυτών των μέτρων που έχουν ήδη εξαγγελθεί. Ας υπολογίσουμε πόσο έχει αυξηθεί μόνο η φορολογική επιβάρυνση των εργαζομένων την τελευταία δεκαετία και πόσο αυτή μειώνεται. Θα δούμε απανωτά πακέτα εκτόξευσης έμεσων φόρων, αύξηση συντελεστών, μείωση του αφορολόγητου, ηλεκτρονικών συναλλαγών που αύξησαν δραστικά τις φορολογικές υποχρεώσεις. Ας σκεφτεί ο καθένας πόσα πλήρωνε, για παράδειγμα, το 2009 στην εφορία και πόσα πληρώνει το 2019 φέτος. Ας σκεφτούμε πότε θα καταργηθεί ο ένφια, που δεν υπήρχε το 2009. Αν θα επανέλθει ο ΦΠΑ στα προ-κρίσης επίπεδα που είναι σήμερα μερικά δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα. Αν θα επανέλθει η μέση φορολογική επιβάρυνση μιας οικογένειας στα επίπεδα έστω προ-κρίσης. Και η απαντήση σε όλα αυτά είναι όχι. Βέβαια, τα περιβόητα μέτρα ελάφρυνσης για τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία απλά μειώνουν, μπορεί να πει κανένας, λίγο την δραστική επιβάρυνση που επήλθε όλη την τελευταία περίοδο. Όμως και αυτά θα εξανεμιστούν την ίδια στιγμή από τις αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος, τις μειωμένες συντάξεις και πάει λέγοντας. Κάποιοι ίσως κάνουν τη σκέψη πως οι κολοσιαίες αυτές επενδύσεις
θα φέρουν τουλάχιστον θέσεις εργασίας. Οπωσδήποτε βέβαια κάποιες θα φέρουν. Όχι τόσες πολλές όσες φαίνεται ή όσες λέει ο κύριος Μητσοτάκης, αφού η κεφαλουχική επένδυση αναθέση εργασίας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αρκεί να σκεφτεί κανείς πως με βάση τις εξαγγελίες Μητσοτάκη, στη βάση της κατασκευής, η επένδυση στο ελληνικό αντιστοιχεί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ αναθέση εργασίας. Οι ίδιοι τα λένε. Κυρίως όμως πρέπει να σκεφτεί κανείς τι είδους θέσεις εργασίας θα είναι αυτές. Και εδώ δυστυχώς πάλι τα γεγονότα είναι πολύ πεισματάρικα. Μεγάλο ποσοστό των θέσεων εργασίας που εξήγηλε από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός αφορούν για παράδειγμα στον κλάδο του τουρισμού. Ας αναρωτηθεί κανείς τι σημαίνει για την Αθήνα ή για την Αττική η στροφή στην τουριστική βιομηχανία. Με τι μισθούς και με τι συνθήκες εργάζονται εκεί οι εργαζόμενοι. Μέχρι ποια ηλικία δουλεύουν εκεί. Και τι θα σημαίνει αυτό για τις ανάγκες της αναψυχής του λαού της χώρας μας. Και αυτό φυσικά δεν αφορά την Αττική. Αφορά τη Θεσσαλονίκη, αφορά όλη τη Βόρεια Ελλάδα, αφορά όλη τη χώρα. Το τουριστικό θαύμα μέχρι σήμερα, ο κλάδος που υπερδιπλασιάστηκε μέσα στα χρόνια της κρίσης, από 15 εκατομμύρια αφίξεις, περίπου στα 30 εκατομμύρια πήγαμε, όχι μόνο δεν έδωσε κάτι στους εργαζόμενους που συνεχίζουν να εργάζονται με αυτούς τους μισθούς πείνας, αλλά συνδυάστηκε και με μια μείωση κατά τα 2/3 του εγχώριου τουρισμού για να μπορέσει να βρει χώρο ο αλλοδαπός, λένε, που δίνει τάχατε στα μεγάλα κέρδη, ακριβώς όπως 10 χρόνια πριν συμβούλευε η έκθεση Σεβ Μακίνσεϊ για την Ελλάδα του 2020. Η ανάπτυξη που σχεδιάζουν δεν έχει καν πρόβλεψη για επανόρθωση του χαμένου εδάφους των τελευταίων 10 ετών, για ανάκτηση των απολειών της κρίσης, πόσο μάλλον δεν έχει για μισθούς που να αντιστοιχούν στις πραγματικές, στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων. Αντίθετα, οι νέες αλλαγές που έρχονται στο συνδικαλιστικό νόμο στοχεύουν στο να δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την οργάνωση της οικονομικής πάλης των εργαζομένων απέναντι στο μεγάλο κεφάλαιο. Οι αλλαγές της Νέας Δημοκρατίας στον τρόπο ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων είναι πολύ αποκαλυπτικές. Ποιο είναι το επιχείρημα? Πως η αγορά αντέδρασε στην τάχα υπερρύθμιση των σχέσεων εργασίας και άρα πως πρέπει να τις ευθυγραμμίσουμε με τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς εργασίας. Και τι προτείνει η Νέα Δημοκρατία? Ελαστικοποίηση των απολύσεων, έμπρακτη απαγόρευση των απεργιών, κινητικότητα στο δημόσιο τομέα και διαμόρφωση συνθήκων που να διευκολύνουν την ανταγωνιστικότητα. Και εδώ ο κύριος Μητσοτάκης λέει μια αλήθεια. Δεν μπορείς να υποχρεώσεις τους επενδυτές την καπιταλιστική αγορά, την καπιταλιστική σχέση να λειτουργήσει ενάντια στον εαυτό της. Ο καπιταλιστής ως άνθρωπος δεν μπορεί να είναι πάνω από τα κέρδη του, βλέπετε. Αλλά το δεύτερο σημείο του επιχειρήματός τους είναι για πέρα λαθεμένο. Γιατί αν η αγορά δεν αντέχει στην υπερρύθμιση, δεν αντέχει ανθρώπινες σχέσεις εργασίας, δηλαδή για τους εργαζόμενους, τότε το πρόβλημα δεν είναι στις σχέσεις εργασίας. Δεν προκύπτει δηλαδή ως μονόδρομος το να αλλάξουμε αυτές τις σχέσεις εργασίας και να τις ευθυγραμμίσουμε παραπέρα με τις απαιτήσεις της αγοράς, να θεσμοθετήσουμε μια πλήρη αποδόμηση, δηλαδή της εργατικής νομοθεσίας που έχει κατακτηθεί με ποτάμια αίματος από την εργατική τάξη, συνεχίζοντας την επίθεση που δέχτηκε η εργατική τάξη, τα εργατικά λαϊκά στρώματα δεκαετίας τώρα και ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο με την κρίση και περισσότερο τα τελευταία 5 χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Σίγουρα η καπιταλιστική ανάπτυξη απαιτεί συνεχή εξαθλίωση των εργαζομένων και όποιος υποστηρίζει κάτι διαφορετικό,
όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και το όλον ΠΑΣΟΚ γενικά, κοινάλ και δεν συμμαζεύεται εν γέννη, απλά κοροϊδεύει. Αυτό το συμπέρασμα πρέπει να αφομοιωθεί και να καθορίζει τον προσανατολισμό και τα καθήκοντα ανασύνταξης του εργατικού κινήματος για να βαδίσει στο δρόμο της πραγματικής ανατροπής για μια νέα κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, δηλαδή το σοσιαλισμό. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κρύψει την ταξική της τοποθέτηση όπως προσπάθησε τουλάχιστον στις αρχές να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλει, δεν μπορεί και πιθανά η ίδια η αστική τάξη κρίνει πως δεν χρειάζεται πλέον να κρύβεται όλη αυτή η ομή πραγματικότητα. Και γι' αυτό δεν επιχειρείται πια να συγκαλύπτονται αυτές οι ανάγκες της καπιταλιστικής αγοράς. Ίσως αυτή η ομή ειλικρίνεια, σε αντίθεση με τη δηλητηριώδη ύπουλη τακτική πριν του ΣΥΡΙΖΑ, παλιότερα του ΠΑΣΟΚ, που επιχειρούσαν να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα και συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να φωνάζουν πως μια άλλη καπιταλιστική ανάπτυξη είναι εφικτή, ίσως αυτή η ειλικρίνεια τελικά, η ομή ειλικρίνεια που ακούγεται βάρβαρα στο μυαλά και στα αυτιά όλων των συνανθρώπων μας, αυτή λοιπόν η ειλικρίνεια της Νέας Δημοκρατίας τελικά να αποβεί προς το συμφέρον της εργατικής τάξης και των αγώνων της. Αρκεί όλα αυτά να τα συνειδητοποιήσει έγκαιρα το σύνολο της εργατικής τάξης, το εργατικό λαϊκό κίνημα, αφού οποιαδήποτε στιγμή, κάθε μέρα και την ίδια στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά, δεν μπορεί να ξεχνάει κανείς τις συνολικές επιπτώσεις όλης αυτής της καπιταλιστικής ανάπτυξης ενάντια στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Τα εμβληματικά παραδείγματα του ελληνικού, του χρυσού στη Χαλκιδική, είναι αποκαλυπτικά. Η επένδυση του χρυσού, εκτός από τις τεράστιας κλίμακας περιβαλλοντική καταστροφή και τις επιπτώσεις στην οικονομική ζωή των κατοίκων της Χαλκιδικής, σημαίνει για τον ελληνικό λαό κυρίως απώλεια του χρυσού που του ανήκει. Απώλεια, ξεπούλημα που δεν μπορεί να αναπληρωθεί και στο μέλλον. Η επένδυση στο ελληνικό μεταφράζεται σε τσιμεντοποίηση ενός από τους μεγαλύτερους ελεύθερους χώρους της Αττικής και μετατροπή του σε καζίνο, σε επιχειρήσεις της νύχτας και χώρο υποδοχής για πλούσιους τουρίστες. Την ίδια ώρα που κυβέρνηση και ολόκληρη αντιπολίτευση διαρριγνύει τα ημάτια της για την κλιματική αλλαγή, όλοι τους κάνουν ότι δεν ξέρουν τις αναλύσεις των ειδικών για τη σημασία του πνεύμανα του ελληνικού στην θερμοκρασία της Αττικής, βάσει των οποίων ένα πάρκο στο ελληνικό θα έριχνε τη θερμοκρασία της Αθήνας κατά 1 έως 2 βαθμούς Κελσίου. Η κυβέρνηση και γενικότερα όλο αυτό το πράσινο κίνημα προκαλεί όταν υποστηρίζει πως ενδιαφέρεται για το περιβάλλον. Σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ακολουθώντας το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ, προωθεί επικαλούμενη πάλι την ανάγκη ανάπτυξης, την πλήρη διάλυση όλων των όρων περιβαλλοντικής προστασίας στην αδειοδότηση της λειτουργίας μεγάλων μονάδων που έχουν απομείνει. Στόχος είναι να μπορούν οι επενδύσεις να επενδύουν κατά το δοκούν σε οποιοδήποτε μέρος, με ελάχιστο έλεγχο που σταδιακά άλλωστε ακόμα και αυτός ιδιωτικοποιείται. Αποδεικνύεται περίτρανα πόσο πολύ κόπτονται για το περιβάλλον. Οι πράσινες προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας και οι αντίστοιχες του ΣΥΡΙΖΑ αφορούν αποκλειστικά στην κερδοφορία μεγάλων επενδυτικών ομίλων που βλέπουν την πράσινη ανάπτυξη ως ευκαιρία. Αφορούν μια προσπάθεια να αξιοποιηθεί το περιβάλλον και η αγωνία των εργαζομένων γι' αυτό σαν ο νέος μοχλός για την καπιταλιστική ανάπτυξη του επόμενου διαστήματος. Τα μεγάλα πράσινα επενδυτικά πακέτα, η επέλαση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χωρίς όρους, η απογλυγνητοποίηση, συγγνώμη, έχουν τον ίδιο σταθερό προσανατολισμό. Αυτό όμως που δεν μας λένε είναι για μια ακόμα φορά ποιος πληρώνει τελικά το μάρμαρο. Γιατί η ενέργεια από αιωλικά πάρκα είναι 5 έως 10 φορές ακριβότερη από την ενέργεια από λιγνίτη, από υδροηλεκτρικά εργοστάσια, ενώ τα μεν πρώτα μπορούν να γίνουν πολύ πιο φιλικά στο περιβάλλον, τα δε υδροηλεκτρικά είναι φιλικότερα από τα γιγάντια αιωλικά πάρκα σε δασικές εκτάσεις. Η ανάπτυξη που σχεδιάζουν είναι ανάπτυξη για το μεγάλο κεφάλαιο. Είναι θωράκιση των κερδών του σε βάρος των εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους. Ο λαός θα πληρώσει τις φοροαπαλλαγές του μεγάλου κεφαλαίου. Θα εργάζεται με χαμηλούς μισθούς και άθλιες εργασιακές σχέσεις. Θα πληρώνει διπλά και τριπλά τα διόδια των δρόμων που θα γίνουν με ΣΔΙΤ και την απελευθερωμένη ηλεκτρική ενέργεια. Θα βλέπει να καταστρέφεται το περιβάλλον για να κερδίζουν μια χούφτα μονοπόλια. Και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, γιατί αυτό απαιτεί η καπιταλιστική ανάπτυξη. Στον αντίποδα βρίσκεται ο δρόμος ανάπτυξης με γνώμονα τις ανάγκες όλης της κοινωνίας που προτείνει το ΚΚΕ. Ο δρόμος της κοινωνικής ιδιοκτησίας, του κεντρικού επιστημονικού σχεδιασμού της οικονομίας, της ενεργούς συμμετοχής των εργαζομένων στη λήψη και στον έλεγχο των αποφάσεων. Φίλες και φίλοι, στην ίδια αντιλαϊκή κατεύθυνση κινούνται και άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπως και οι εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη προχτές από τη Διεθνή Έκθεση για τον εκλογικό νόμο. Ασφαλώς, λέμε, και πρέπει να διευκολυνθούν οι Έλληνες που εργάζονται σήμερα στο εξωτερικό ή που σπουδάζουν εκεί, τα παιδιά μας, ώστε να μπορούν να ψηφίζουν, και αυτό δεν είναι δύσκολο να γίνει, με ορισμένες σχετικές προβλέψεις νομοθετικές, όπως είναι, παραδείγματος χάρη, η ψήφος στις πρεσβείες, σε προξενία, η πρόβλεψη για μια ειδική εκλογική περιφέρεια με μικρό αριθμό, συγκεκριμένο αριθμό βουλευτών που να εκπροσωπεί την ομογένεια και άλλες τέτοιες σχετικές προτάσεις. Όμως οι εξαγγελίες τους δεν αφορούν αυτή τη διευκόλυνση. Επιδιώκουν να αλλοιώσουν τους εκλογικούς συσχετισμούς, δίνοντας εκλογικό δικαίωμα σε ομογενείς τρίτης, τέταρτης γενιάς που δεν έχουν καμιά υποχρέωση στην Ελλάδα και δεν υφίστανται καμιά συνέπεια από την κυβερνητική πολιτική που εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να αξιοποιήσει το γεγονός ότι ακόμα στην Ελλάδα εφαρμόζεται το αναχρονιστικό δίκαιο του αίματος, που χορηγεί την ελληνική ηθαγένεια και το εκλογικό δικαίωμα χωρίς άλλους περιορισμούς, αρκεί κάποιος προπάπους ή προγιαγιά να ήταν ελληνικής καταγωγής, να είχε δηλαδή ελληνικό αίμα από κάποιον από τους γονείς του. Αυτό δεν συμβαίνει στην αστική νομοθεσία των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και άλλων χωρών του κόσμου, όπως για παράδειγμα εδώ στη Γερμανία, στη Βρετανία, στην Ιρλανδία, αλλού. Το ΚΚΕ θα προτείνει μια σειρά κριτήρια, συγκεκριμένα περιορισμούς που πρέπει να ισχύουν συνδυασμένα, ώστε το δικαίωμα της ψήφου να δίνεται μόνο σε εκείνους που συρρευτικά πρώτον απουσιάζουν από την Ελλάδα συγκεκριμένο εύλογο χρονικό διάστημα μέχρι 30 χρόνια για παράδειγμα. Έτσι μπορούν να καλυφθούν όλοι αυτοί που μετανάστευσαν από τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης, αλλά και νωρίτερα. Δεύτερον, όσοι και όσες υπόκεινται στο σύνολο των υποχρεώσεων, κυρίως οικονομικών, των πολιτών του ελληνικού κράτους και άρα πρέπει να περιλαμβάνουν να έχουν τα αντίστοιχα δικαιώματα όπως αυτό της ψήφου, προκειμένου
να μπορούν να τοποθετούνται για τα πολιτικά πεπραγμένα στην Ελλάδα, αφού θα υφίστανται τις συνέπειές τους. Στον πυρήνα του δικαιώματος της ψήφου βρίσκεται η συσχέτιση του δικαιώματος του εκλέγην στις βουλευτικές εκλογές και του να θίγεται κανείς άμεσα από τις πράξεις των εκλεγμένων πολιτικών οργάνων της χώρας. Τρίτον, όσοι και όσες διατηρούν οικονομικούς και οικογενειακούς δεσμούς με την Ελλάδα, οπότε τους αφορά άμεσα και η καθημερινότητα στην Ελλάδα. Παράλληλα, θα πάρουμε πρωτοβουλίες για την προβολή της απλής, γνήσιας, ανώθευτης αναλογικής ενάντια στο σημερινό νόμο που επέβαλε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πριν, τον οποίο θέλει τώρα να αλλάξει σε ακόμα πιο καλπονοθευτική κατεύθυνση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την αύξηση του ορίου του λεγόμενου πλαφών για είσοδο κομμάτων στη Βουλή και μεγαλύτερη ενίσχυση του πρώτου κόμματος. Είναι ζητήματα αυτά, κατά την άποψή μας, στοιχειώδους δημοκρατικής τάξης και δεν θα τα αφήσουμε να περάσουν έτσι. Φίλες και φίλοι, με αφορμή την επίσκεψή μας στη Θεσσαλονίκη, θέλουμε να επισημάνουμε ότι όσο περνάει ο καιρός, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλο και περισσότερο καινούργια προβλήματα που προκύπτουν κυρίως από την αστάθεια του διεθνούς καπιταλιστικού συστήματος, την πιθανή νωρίτερα ίσως από ό,τι αρχικά αναμενόταν νέα καπιταλιστική κρίση που θα αγκαλιάζει και τα ισχυρά καπιταλιστικά κράτη. Θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την όξυνση ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, αντιθέσεων για μοίρασμα και έλεγχο των αγορών με επίκεντρο τις πηγές ενέργειας, τον ορυκτό πλούτο, τις μεταφορές, τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής και ό,τι έχει να κάνει γενικότερα με τη διαχείριση του περιβάλλοντος, την ονομαζόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση μαζί με το ψηφιακό έλεγχο, τον ανταγωνισμό κλπ. Ζητήματα που οδηγούν στο να πυκνώνουν οι αναδιατάξεις περιφερειακών και διεθνών συμμαχιών, να πυκνώνουν οι πολεμικές, στρατιωτικές, υπεριαλιστικές συγκρούσεις, παράλληλα και ταυτόχρονα βέβαια με τις διαπραγματεύσεις, τους συμβιβασμούς και τις συμφωνίες κρατών που οδηγούν στην υπεριαλιστική ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών. Στη διεθνή οικονομία, η επιβράδυνση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην Ευρωζώνη και στην Κίνα αυξάνει δικαιολογημένα την ανησυχία και τις δυσίωνες προβλέψεις διεθνών οργανισμών όπως του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του ΟΟΣΑ κλπ. Για την αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης κρίσης, συγχρονισμένης αυτή τη φορά διεθνούς κρίσης μέσα στην επόμενη τριετία. Στις αναλύσεις τους επισημαίνονται πλευρές που αναδεικνύουν το μεγάλο μέγεθος υπερσυσσωρευμένου κεφαλαίου, το οποίο δεν βρίσκει σήμερα διεξόδους ικανοποιητικής κερδοφορίας. Αναγνωρίζεται επίσης η περιορισμένη δυνατότητα της αστικής διαχείρισης, παραδείγματος χάρη της επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής, της μεταβολής των νομισματικών ισοτιμιών, του φθηνού δανεισμού, να μεταθέσουν χρονικά και να αμβλύνουν ουσιαστικά το βάθος της επερχόμενης κρίσης. Βέβαια, οι διάφορες κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κίνας, της Ιαπωνίας, επεξεργάζονται και ετοιμάζονται να εφαρμόσουν νέα μέτρα. Οι προτάσεις τους συνδέονται άμεσα με την όξυνση των αντιθέσεων ανάμεσα στα ιμπεριαλιστικά κέντρα, αλλά και σε τμήματα του κεφαλαίου στο εσωτερικό αυτών των χωρών, όπως είναι στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά και άλλων ισχυρών κρατών, πάνω στο έδαφος αυτής της επιβράδυνσης της οικονομίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεντρώνουν την προσοχή τους σε περιοχές γεωπολιτικής σημασίας, όπου οι ανταγωνισμοί των μονοπωλίων οξύνονται, όπως στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, τον Περσικό Κόλπο, την Αρκτική, την Αφρική, τον Αμαζόνιο.
Στη χώρα μας, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και κινείται στην κατεύθυνση της ενδυνάμωσης των δεσμών με το ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την αναβάθμιση των σχέσεων με το Ισραήλ και τη συνέχιση της συνεργασίας με το Ισραήλ και την Κύπρο με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της προώθησης της πολιτικής της ευρωατλαντικής ολοκλήρωσης στα Βαλκάνια και η υλοποίηση της αμερικανοατοϊκής σκοπής συμφωνίας των Πρεσπών, του επανακαθορισμού της τακτικής προσέγγισης προς την Τουρκία, που είναι μέρος αυτών των παζαριών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ειδικότερα, με την επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στις Ηνωμένες Πολιτείες τον περασμένο Ιούλιο, δρομολογήθηκε η δεύτερη φάση του αποκαλούμενου Ελληνοαμερικάνικου στρατηγικού διαλόγου που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τη διαδικασία αυτή, που σχεδιάζεται να προχωρήσει μέσα στο φθινόπωρο, προετοιμάζεται η ενίσχυση της συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας. Με τη νέα συμφωνία επιδιώκεται ο πολυετής αμερικάνικος έλεγχος της βάσης της Σούδας. Παράλληλα, επιδιώκεται να ενταχθεί στη συμφωνία και να θωρακιστεί το καθεστώς που επέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ με τους Αμερικάνους για τις βάσεις με τα ντρόν στη Λάρισα, των ελικοπτέρων στο Στεφανοβίκιο, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και άλλες διευκολύνσεις στον αμερικανοατοϊκό ιμπεριαλισμό. Η εξέλιξη αυτή είναι επικίνδυνη και θα αποτελέσει τη βάση μεγαλύτερης εμπλοκής της χώρας, μεγαλύτερης ενσωμάτωσης των ενόπλων δυνάμεων στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς και σχεδιασμούς. Η υπογραφή της ελληνοαμερικάνικης αυτής συμφωνίας γίνεται σε περίοδο όξυνσης των ανταγωνισμών που κλιμακώνονται με την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής από τη Συνθήκη Πυρηνικών Δυνάμεων μέσου Βεληνικούς. Είναι αναγκαίο σήμερα να επιδεικνύουμε υψηλή ετοιμότητα για τις εξελίξεις συνολικά στην Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο, την ευρύτερη περιοχή, όπου οξύνονται οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί με πρωταγωνιστές τη ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ, τη Γαλλία και άλλα ισχυρά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Ρωσία, την Κίνα, με εμπλοκή ταυτόχρονα της Τουρκίας, της Ελλάδας, της Κύπρου, του Ισραήλ, του Ιράν, της Αιγύπτου και άλλων. Και ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος στη Συρία και τη Λιβύη, η Τουρκία ετοιμάζεται για νέα επιχείρηση στη Συρία κατά των κουρδικών περιοχών και εμπλέκεται και στρατιωτικά στη σύγκρουση της Λιβύης, επιδιώκοντας να υπερισχύσει το καθεστώς της εθνικής κυβέρνησης εκεί, που θα τη διευκολύνει στην οριοθέτηση ΑΟΣ με τη Λιβύη. Περιπλέκεται η κατάσταση στον Περσικό κόλπο, όπου συγκροτείται πολυεθνική δύναμη στο πλευρό των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Ταυτόχρονα οξύνεται και ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις αστικές τάξεις της Ελλάδας και της Τουρκίας και κλιμακώνεται η τουρκική επιθετικότητα. Ο κίνδυνος θερμού επεισοδίου είναι υπαρκτός και σε αυτό συντελούν η παραφίαση της ΑΟΣ της Κύπρου από τα τουρκικά πλωτά γεωτρύπανα, οι έρευνες του Μπαρμπαρός, οι απειλές για νέο Ατήλα, η συνέχιση των τουρκικών παραβιάσεων στον ελληνικό εναέριο και θαλάσσιο χώρο, οι διαδοχικές ναύτεξ για στρατιωτικές ασκήσεις, ιδιαίτερα στην περιοχή της Ρόδου και του Καστελόριζου. Στις συνθήκες αυτές καιροφυλακτεί η αμερικανοατοϊκή διαμεσολάβηση και επιδιαιτησία και ήδη έχει επανέλθει η τουρκική θέση για συνεκμετάλλευση, συνδιαχείριση του Αιγαίου, για λύση αμοιβαίου ωφέλους που προβάλλουν η ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, ενώ εξετάζεται η συνεκμετάλλευση, συνδιαχείριση κυπριακών θαλάσσιων ζωνών με την Τουρκία. Μέσα σε αυτό το τοπίο προετοιμάζεται το έδαφος για την επανέναρξη των δικοινοτικών συνομιλιών Αναστασιάδη-Ακιντζή και στη συνέχεια η οργάνωση πενταμερούς διάσκεψης με τη συμμετοχή των δύο κοινοτήτων και των εγγυητριών δυνάμεων με παρατηρητή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως η Βρετανία,
ασκούν πιέσεις για λύση πάση θυσία για την απρόσκοπτη εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων της Κυπριακής ΑΟΣ. Οι συνομιλίες αυτές εντάσσονται στις γενικότερες ιμπεριαλιστικές επιδιώξεις και είναι εξ αρχής υπονομευμένες. Η βάση τους είναι η διχοτομική λύση των δύο συνιστώντων κρατών. Από αυτή τη σκοπιά δεν μας διέφυγε η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τον Κύπριο Πρόεδρο. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας στα ανοιχτά της Κύπρου, ενώ συμβουλευόταν κείμενο που είχε μπροστά του. Δεν τα είπε απ' έξω ή του ξέφυγε κάτι. Κανονικά θα έπρεπε να αναφερθεί στην ΑΟΣ ή την υφαλοκρηπίδα της Κύπρου και όχι στο γενικό και αφηρημένο στα ανοιχτά. Η αποφυγή να χρησιμοποιήσει τους ακριβείς όρους, φοβούμαστε ότι μπορεί να κρύβει το λιγότερο προσπάθεια υποβάθμισης του γεγονότος. Δικαιολογημένα δημιουργεί λοιπόν συνειρμούς για περισσότερη ευθυγράμμιση της ελληνικής κυβέρνησης με την αμερικάνικη θέση ότι η ΑΟΣ διεκδικείται από την Κύπρο, κάτι το οποίο σε καμιά περίπτωση βέβαια δεν μπορούσε να πει χοντροκομμένα ο Έλληνας Πρωθυπουργός εδώ. Με ανησυχία επίσης παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε όλα τα Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα. Την πορεία εφαρμογής της Συμφωνίας των Πρεσπών που επιβεβαιώνει το λάθος της ψήφισης μιας τέτοιας αμερικανονατοικής σκοπής συμφωνίας που καμιά σχέση δεν έχει με τα πραγματικά συμφέροντα των δύο φύλων λαών. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς το φύλο Παλαιστινιακό λαό και παρακολουθούμε την πορεία του αμερικάνικου σχεδίου για το Παλαιστινιακό που συνιστά όμως διαιώνιση της Ισραηλινής κατοχής. Ο ελληνικός λαός, η νεολαία δεν εφησυχάζουν. Καλούμε σε συνεχή δράση με ανάπτυξη πολύμορφων πρωτοβουλειών και δράσεων ενάντια σε αυτούς τους σχεδιασμούς, ενάντια στους πολέμους, στις επεμβάσεις για την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς βάσεις και πυρηνικά, για την ειρήνη, τη συνεργασία, τη φιλία των λαών. Όλοι μαζί λοιπόν στην αντεπίθεση, με την εργατική τάξη μπροστά, με κοινωνική συμμαχία για μια ανάπτυξη προς όφελος του λαού. Από την ερχόμενη Τρίτη ξεκινάμε με πορείες και συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε άλλες πόλεις και ετοιμάζουμε την απεργιακή κινητοποίηση για το νέο συνδικαλιστικό νόμο. Ταυτόχρονα συνδικάτα, μαζικοί φορείς συντονίζονται για να παλέψουμε ενάντια στις βάσεις του θανάτου, ενάντια στη νέα συμφωνία την επόμενη περίοδο. Σε αυτό το μετερίζει το ΚΚΕ θα βρίσκεται πάντα παρόν, όπως πάντα υπήρξε στην ιστορική του διαδρομή, όπως υποσχεθήκαμε και κατά τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Σας ευχαριστώ. Θα ακολουθήσουν σε συνέχεια πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις για συγκεκριμένα προβλήματα. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλους και όλες. Αύριο θα έχουμε περιοδία στη ΔΕΘ, συναντήσεις με μαζικούς φορείς και το βράδυ της Παρασκευής σας περιμένουμε στο στρατόπεδο Παύλου Μελά, στη μεγάλη προφεστιβαλική εκδήλωση συγκέντρωση της ΚΝΕ. Γεια σας.